Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό αέρα του Alpha News 95,5, 8 και 41 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Πριν περάσουμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Δράμα, να δώσω μια πληροφορία σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες που ενδεχομένως έχουν αφαίρετα και θέλουν να τα, ξέρεις, να τα περάσουν, να τα νομιμοποιήσουν, ότι δόθηκε παράταση, ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράταση ως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, όχι μεγάλη παράταση, μέχρι και τέλος του μήνα, για την πρώτη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων στο πλαίσιο του σχετικού νόμου με μείωση των προστήμων κατά 20%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι αν το δηλώνατε το αυθαίρετό σας μέχρι αυτή τη Δευτέρα, 8 του μηνός, θα παίρνατε έκπτωση 20%. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 του Οκτώβριου, οπότε έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε μέχρι και 31 Οκτώβριου και να πάρετε την έκπτωση του 20%. Πολύ ωραία. Όσοι θέλουν να το κάνουν, νομίζω ότι θα το πράξουν, γιατί το 20% είναι ένα καλό ποσοστό έκπτωσης. Η παράταση της προθεσμίας που έλεγε, όπως είπαμε, τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, δίνεται, λέει, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ύστερα από αιτήματα φορέων του κλάδου. Εντάξει, είναι η γνωστή δικαιολογία, αλλά... Να πούμε ότι η παρέα μας μεγάλωσε. Έχουμε κοντά μας την Μαρία Τιγκιόρτεβε, φιλόλογος. Βέβαια δεν έρχεται με την ιδιότητά της αυτή. Με αυτήν την ιδιότητά της θα έρθει άλλη μέρα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα πρέπει να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σήμερα έρχεται με την ιδιότητά της ως αντιπρόεδρος της παράταξης Project Drama 2020. Έτσι ακριβώς. Έχετε εκλογές αυτό το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Και δώστε μας περισσότερα στοιχεία. Είναι η γενική σας συνέλευση και εκλογές παράλληλα. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Και από μένα. Αύριο λοιπόν το Σάββατο στις 6 Οκτωβρίου από τις 6 μέχρι τις 9 στο Δήμο της Δράμας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης Project Drama 2020, όπως ορίζει φυσικά το καταστατικό λειτουργίας μας και με βάση το οποίο φυσικά και κινούμαστε. Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αύριο στη Γενική Συνέλευση θα είναι η εκλογή υποψηφίου δημάρχου της παράταξης στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019. Θα συζητήσουμε για τη στρατηγική της παράταξης και τη στελέχωση του ψηφοδελτίου μας. Θα ακολουθήσει η σύσταση επιτροπών εκλογικού αγώνα, προγράμματος και οικονομικής καμπάνιας και θα κλείσουμε τη Γενική Συνέλευση αύριο με μια ανοιχτή συζήτηση για το Δήμο της Δράμας, όπου εκεί θα έχει τη δυνατότητα όποιος παρευρεθεί, είτε είναι μέλος, είτε είναι φίλος του project, είτε απλώς είναι ένας από τους συμπολίτες μας που θέλει να έρθει, να μας ακούσει, να καταθέσει τον προβληματισμό του, τις απόψεις του, τις θέσεις του. Θα μπορεί λοιπόν εκεί να ανέβει στο βήμα, να πάρει το λόγο και να τον ακούσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι σημαντική ημέρα λοιπόν η αυριανή. Για την παράταξη, και όχι μόνο, ξέρεις, κάποιοι θεωρούν ότι είναι σημαντική μόνο για την εκλογή του υποψηφίου, σίγουρα είναι και γι' αυτό, αλλά γιατί θα γίνει μια γενικότερη κουβέντα και για τις εκλογές και για το πώς πήγε η παράταξη, πώς θα πήγε η παράταξη μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι κινούμαστε εμείς από τη μέρα της δημιουργίας της παράταξής μας. Κινούμαστε δηλαδή ανοιχτά, κινούμαστε συμμετοχικά. Ό,τι αποφάσεις έχουμε κάνει, έχουμε πάρει και ό,τι ενέργειες έχουμε κάνει, τις έχουμε κάνει μέσα από την Γενική Συνέλευση, η οποία τις επικυρώνει πάντα. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να δώσουμε ως παράταξη δύναμη στην ομάδα και να αποφύγουμε, να απαλλαγούμε επιτέλους από αυτά τα προσωποκεντρικά, τα δημοκρατικά μοντέλα, τα ξεπερασμένα, που η αλήθεια είναι ότι και ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από όλα αυτά, γιατί όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, δεν έχουν προσφέρει τίποτα μέχρι στιγμής στην πόλη της Δράμας. Μέχρι πότε είναι οι υποψηφιότητες? Τελείωσε η προθεσμία, μάλιστα. Η προθεσμία λοιπόν δόθηκε. Η υποψηφιότητα ήταν μία. Ήταν μόνο του Αλέξανδρου Τσιαμπούση. Μάλιστα. Έτσι. Όπου θα διενεργήσουμε τις εκλογές για να επικυρώσουμε στην ουσία αυτή την υποψηφιότητα του υποψηφίου δημάρχου μας. Αυτό βέβαια γίνεται για καθαρά λόγους καταστατικού. Δηλαδή ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της δημοκρατίας, της διαφάνειας, τα οποία τα λέμε στο καταστατικό μας και τα οποία θέλουμε να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο λόγια του αέρα, είναι πράξεις, αυτά που λέμε, αυτά ακριβώς εφαρμόζουμε και αυτό θα το δούμε αύριο. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι και ο προηγούμενος υποψήφιος, επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Καλφόπουλος, το 2014 πάλι με την ίδια διαδικασία, Ρένα, είχε βγει ως υποψήφιος μέσα από μια
διαφανή διαδικασία βάσει του κανονισμού του project, όπως ακριβώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ υγιές, νομίζω, και δημοκρατικό. Ναι. Έτσι, mm-hmm. Οι διαδικασίες αυτές πάντοτε προάγουν τη δημοκρατία. Ξεκινήσετε, γιατί τώρα εντάξει, το ένα θέμα είναι αυτό. Ναι. Το άλλο, το πολύ πιο δύσκολο, ναι. Έτσι, είναι η στελέχωση. Γιατί έτσι. Πρέπει να βρεις άτομα τα οποία έτσι, να είναι αξιοπρεπή και παράλληλα. Το project drama όμως δεν είναι μια παράταξη που ξεκίνησε χθες. Δηλαδή, όχι, δεν έχει είναι, ένα υπόβαθρο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι σαν κάποιους που θυμούνται ότι θέλουν να είναι δήμαρχοι και το ανακοινώνουν πέντε μήνες πριν. Και αυτό, Ρένα, μου φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια. Όπου εδώ και 4 χρόνια, να θυμίσω λίγο ότι υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή, η οποία συνέρχεται μία φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένη μέρα, ώρα και μέρος στα γραφεία μας. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη, φίλους ή συμπολίτες μας που θέλουν να έρθουν και να συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή, να μας ακούσουν. Από εκεί και πέρα, η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται κάθε φορά που υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Όπου εκεί μελετάμε τα θέματα, συναποφασίζουμε με τον Δημοτικό μας Σύμβουλο και καθορίζουμε τη θέση που θα πάρουμε. Επίσης, να θυμίσω ότι αυτό το πνεύμα που λέμε, το ομαδικό, η συλλογική συνείδηση, η συμμετοχικότητα, δεν είναι κούφια λόγια. Εδώ και 4 χρόνια λειτουργούμε 4 ομάδες εργασίας. 4 ομάδες εργασίας, οι οποίες έχουν κάνει 3 επιτυχημένες εκδηλώσεις σε αυτό το διάστημα. Και την εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων του νεφρού, και την εκδήλωση για τον οδικό άξονα, τη φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου. Και αυτά τα λέω γιατί θέλω να δείξω ότι εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Και αυτά τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν τις προηγούμενες εκλογές, είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Δηλαδή έναν αγώνα, μια προσπάθεια να αναδείξουμε τα θετικά της πόλης μας, να δώσουμε λύσεις, προτάσεις, να φέρουμε το καινούριο, το νέο, το διαφορετικό, αυτό που έχει ανάγκη η πόλη. Γιατί η αλήθεια είναι, Ρένα, ότι η κοινωνία έχει αλλάξει σήμερα. Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε μέσα σε αυτή την αλλαγή. Ο πολίτης έχει κουραστεί και από τα μεγάλα λόγια, τις κούφιες υποσχέσεις. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μια λογική συμμετοχικότητας, μια λογική ενεργού συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, να γίνουμε όλοι συνδιαμορφωτές της πορείας που θέλουμε να έχει η πόλη μας, να δώσουμε μια ταυτότητα στην πόλη μας, ένα όραμα. Και αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει κάτω από μια παράταξη ενεργών πολιτών, όπου ο πολίτης έχει άποψη και η άποψή του μετράει και ακούγεται. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην παράταξη 2020. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι η παράταξη απαρτίζεται από νέους ανθρώπους ως επιτοπλίστων. Είναι αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτή, νέοι άνθρωποι, αλλά κυρίως νέα μυαλά. Ηλικιακά δεν μας ενδιαφέρει αυτό η νεότητα. Μας ενδιαφέρει να έχουμε καινοτόμες θέσεις, να έχουμε προγράμματα που εφαρμόζονται και σε άλλες πόλεις, που εφαρμόζονται και στην Ευρώπη, γιατί όχι. Και η αλήθεια επίσης είναι, κύριε Γκέρτα, ότι τα μέλη μας προέρχονται και από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Και αυτό νομίζω είναι ένα πλεονέκτημα για την παράταξή μας. Μας κάνει αυτόνομους, μας κάνει ανεξάρτητους και κυρίως μας κάνει να μην δεχόμαστε στηρίξεις και χρήσματα μπορούν, πολιτικά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Μπορούν τελικά να συνυπάρξουν άτομα τα οποία έχουν διαφορετικές πολιτικές και κομματικές ταυτότητες? Έτσι, γιατί λέτε, υπάρχουν στελέχη ή και μέλη του στο project που είναι, ξέρω, άλλος είναι Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, άλλος ψηφίζει, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα άτομα και να φέρουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα? Ναι, φυσικά μπορούν, γιατί ένα είναι το κοινό και ο στόχος του Project Drama 2020. Είναι να φέρουμε το καινούριο και το διαφορετικό στην πόλη μας. Το κοινό μας στοιχείο λοιπόν είναι ότι είμαστε όλοι πολίτες της δράμας. Αυτό λοιπόν που εμείς επιδιώκουμε είναι να απαλλαγούμε από τα ξεπερασμένα και αποτυχημένα μοντέλα διοίκησης, να είμαστε ανεξάρτητοι, να μην δεχτούμε σε καμία περίπτωση στηρίξεις και χρήσματα πολιτικά. Φυσικά και θα έχει ο καθένας μια αφετηρία ιδεολογική, αν είναι δυνατόν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργούμε εναντίον των κομμάτων. Τα κόμματα έχουν μια άλλη λογική, μια άλλη θέση, μια άλλη χρησιμότητα, αν θέλετε. Στο Δήμο όμως δεν χωράνε όλα αυτά. Στο Δήμο πρέπει να απαλλαγούμε από τις πελατειακές σχέσεις, από τις παλαιοκομματικές νοοτροπίες, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι έχουν χρεοκοπήσει σήμερα. Και γι' αυτό αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να δώσουμε όλοι μαζί, να παρακάμψουμε, αν θέλετε, όποιες διαφορές ιδεολογικές έχει ο καθένας μεταξύ του, γιατί ο στόχος μας είναι ένας. Να δώσουμε μια ταυτότητα στην πόλη, να δώσουμε ένα όραμα, μια ελπίδα. Έχετε πρόγραμμα ως παράταξη? Έχετε προτάσεις για επίλυση διαφόρων προβλημάτων της πόλης?
Ναι, ήδη από την πρώτη στιγμή δημιουργίας της παράταξης υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες και το οποίο αυτό πρόγραμμα υλοποιείται και αντικατοπτρίζει στην ουσία τις 4 ομάδες εργασίας που έχουμε δημιουργήσει, οι οποίες, αν θέλετε να σας τις πω, είναι η ομάδα ποιότητα ζωής, η ομάδα κοινωνικής πολιτικής ισότητας μεταναστών, η ομάδα πολιτισμού, τουρισμού, παιδείας, αθλητισμού και η ομάδα οικονομικού ελέγχου του Δήμου, διαφάνειας και συμμετοχικότητας, οι οποίες αυτές ομάδες, οι 4, είναι στην ουσία αυτές που υλοποιούν το πρόγραμμα το βασικό που υπάρχει στο project. Βέβαια, από εκεί και πέρα βλέπετε ότι και ξέρουμε όλοι ότι οι ανάγκες αλλάζουν, διαφοροποιούνται, οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε, είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, στο να αλλάξουμε, να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε φορά η πόλη μας. Να δώσουμε λοιπόν κάποια στοιχεία για την αυριανή εκδήλωση. 6 ώρα το απόγευμα είναι στο 6 ώρα στο το απόγευμα έτσι? Λοιπόν, αν θέλετε να μου επιτρέψετε να πω και λίγα διαδικαστικά πράγματα σχετικά με την εκδήλωση. Βεβαίως. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό λειτουργίας της παράταξης, δικαίωμα ψήφου στην εκλογή ανάδειξης υποψηφίου δημάρχου θα έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και οι φίλοι της παράταξης. Τα μέλη ή οι φίλοι της παράταξης εγγράφονται έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονική ή έγγραφη αίτηση και αποκτούν δικαίωμα ψήφου όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας. Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2018, ενώ οι φίλοι της παράταξης ψηφίζουν μόνο με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη λίστα και δίχως κανένα χρηματικό τίμημα. Εμείς λοιπόν καλούμε όλα τα μέλη, τους φίλους της παράταξης, αλλά και όσους θέλουν να γνωρίσουν το project για πρώτη φορά, τους καλούμε να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν την άποψή τους, τον προβληματισμό τους και να ξεκινήσουμε έτσι και επίσημα την προεκλογική περίοδο, η οποία ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί με την επιλογή της πρότασής μας. Αύριο λοιπόν στις 6 ώρα, έτσι. Αύριο λοιπόν στις 6 ώρα. 9, τόσο περίπου. Ναι, ναι. Εντάξει, αν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μπορείτε να το κρατήσετε και περισσότερο. Φαντάζομαι, ναι, δεν ναι, είναι... ναι, αυτό εντάξει, είναι εντελώς διαδικαστικό. Στο Δήμο της Ράμας, λοιπόν, στην αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα Ευχόμαστε πολύ. Ευχόμαστε να έχει μεγάλη συμμετοχή. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να σας ξαναέχουμε εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε πολλά άλλα θέματα. Για τα λατινικά θα συζητήσουμε. Για τα λατινικά. Αχ, ναι, 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 ναι. Παιδιά, τώρα για να σας πω την αλήθεια, εγώ χάρηκα. Ήμουν τριτοδεσμήτης κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και λοιπόν, και δεν μπόρεσα να περάσω εξαιτίας των λατινικών, οπότε τα μίσησα από τότε. Αλήθεια, τα λατινικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αντίθετα με μένα που είναι ένα λατρεμένο μάθημα τα λατινικά. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το θέμα αυτό. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Ωραία, έτσι. Και για τη χρησιμότητα και για τις αντιδράσεις και για την τοποθέτηση της κοινωνιολογίας στη θέση των λατινικών. Σωστά. Έτσι, τη χρησιμότητα, γιατί λέγοντας κάτι τελευταίο, να μην σας κρατώ άλλο, σας τρώω τον χρόνο σας. Η αλήθεια είναι ότι έχει μπει μια συζήτηση τώρα πάνω στο θέμα κοινωνιολογία ή λατινικά, η χρησιμότητα της κάθε επιστήμης. Είναι δύο διαφορετικές επιστήμες. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διχαστική λογική. Έτσι. Ποια είναι καλύτερη ή χρησιμότερη. Νομίζω ότι άλλα πρέπει να είναι τα κριτήρια με τα οποία έτσι, να μπαίνουν. Παιδαγωγικά κυρίως κριτήρια. Τελικά, τι διδάσκονται τα παιδιά, κοινωνιολογία? Θα ψηφιστεί στις 16 Δεκεμβρίου. Α, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τις 16 δούμε. Δεκεμβρίου, ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορούν να το ψηφίσουν και το Πάσχα, αν θέλει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι, όχι. Αυτό θα ισχύσει για την επόμενη σχολική χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.